Καλησπέρα σας. Είμαι η καλλιτεχνική διευθύντρια του Οδείου Πειραιός, του Πειραϊκού Συνδέσμου και σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση, η οποία θεωρώ ότι θα αποτελέσει ορόσημο στην ιστορία του Πειραϊκού Συνδέσμου. Προτού καλέσω τον πρόεδρο του Πειραϊκού Συνδέσμου, Ευάγγελο Καρλάφτη, για να προλογίσει την εκδήλωση, θα ήθελα να επισημάνω πως ό,τι θα δείτε και ό,τι θα ακούσετε σήμερα αποτελούν δικό του όραμα και όχι μόνο. Υπήρξε από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα ακούραστος υποστηρικτής κάθε προσπάθειας, ήταν και είναι παρόν σε όλα τα στάδια προετοιμασίας της σημερινής συναυλίας, αφιερώνοντας πολύ μεγάλο μέρος από το προσωπικό του χρόνο και ελπίζουμε πως το αποτέλεσμα θα τον ανταμείψει. Κύριε Καρλάφτη, ελάτε. Θέλω να σας καλωσορίσω κι εγώ στη σημερινή μας εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγαλύτερο ευεργέτη του Πειραϊκού Συνδέσμου, θεωρώ όλων των εποχών, στον αείμνηστο Άγγελο Ευτύχιο Βογάσαρη, έναν ευπατρίδη του Πειραιά, συγγραφέα, λογοτέχνη, ποιητή. Και θα ζητήσω την κατανόησή σας, γιατί πρέπει να πω δύο λόγια για αυτόν, που άλλωστε σε αυτόν είναι αφιερωμένη και η σημερινή εκδήλωση. Προηγουμένως όμως, θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον μεγάλο συνθέτη, όχι μόνο της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό, τον κύριο Δημήτρη Παπαδημητρίου, όπου κάποια μέρα... Κάποιο βράδυ μεταξύ Τυρού και Αχλαδιού συνεννοηθήκαμε και βάλαμε τα θεμέλια εδώ και μερικούς μήνες στο να πραγματοποιηθεί σήμερα αυτή η εκδήλωση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους ερμηνευτές των έργων του και ιδιαίτερα την κυρία Βερόνικα Δαβάκη, σύζυγό του επίσης, και τους ανθρώπους του Πειραϊκού Συνδέσμου, τους συνεργάτες μας, την Διευθύντρια του Οδείου μας, την κυρία Νικολάου, που από πλευράς Πειραϊκού Συνδέσμου είχε την κύρια ευθύνη της άρτιας οργάνωσης και προετοιμασίας εκδήλωσης, αλλά και της εξαίρετης καθηγήτριας στο Οδείο μας, αλλά και στη Δραματική Σχολή, τη Σοπράνο, την κυρία Σταμίδου. Και την κυρία Μανιαδάκη, την καθηγήτριά μας στο πιάνο. Και τους δύο πολλά υποσχόμενους μαθητές μας, την κυρία Φένια Πατήκα, η οποία είναι η κόρη της κυρίας Μόμζου, της καθηγήτριάς μας. Και τον κύριο Αρσένιο, τον Γαβριλίδη, από τη Σχολή Δραματικής Τέχνης, και όλους τους συντελεστές της μεγάλης αυτής εκδήλωσης, που θεωρώ ότι είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στον Πειραιά τα τελευταία χρόνια. Βεβαίως πρέπει να ευχαριστήσω και ιδιαιτέρως τον κύριο Μπάμπη Βελισάριο και τον κύριο Φλεράκη για τη συμμετοχή του στη σημερινή εκδήλωση, όπου οι ερμηνευτές των έργων του κυρίου Παπαδημητρίου αλλά και οι δικοί μας οι καθηγητές, η συμμετοχή τους είναι στη μνήμη του Άγγελου Βογάσαρη, αφιλοκερδώς προσφέρθηκαν και ευγενώς να τραγουδήσουν και να συμμετέχουν στη σημερινή μας εκδήλωση. Τους ευχαριστώ όλους από καρδιάς. Ο Άγγελος Ευτύχιος Βογάσαρης γεννήθηκε στον Πειραιά, καθώς ο πατέρας του Γεώργιος, με καταγωγή από την Ηλία, διορίστηκε ταμεία Λαϊκής Τράπεζας στο υποκατάστημα που διατηρούσε στον Πειραιά, στην οδό Αλκιβιάδου 136.
Στον Πειραιά ο πατέρας του γνώρισε την κυρία Χαρίκλια, το γένο Σούλη, η οποία ήταν αδελφή του αείμνηστου Σούλη, ιδιοκτήτη και συντάκτη από το 14 έως το 23 της Πειραιακής Εφημερίδος Χρονογράφος. Ο Άγγελος Βογάσαρης έτρεφε ιδιαίτερη αγάπη στη μητέρα, η οποία ήταν ήδη μέλος του Πειραιακού Συνδέσμου και από την οποία για πρώτη φορά ήρθε σε επαφή μαζί του. Τις νεανικές του σπουδές ο Άγγελος Βογάσαρης έκανε στο Λύκειο Ελληνισμός του Κυριάκου Σταυριανού, από το οποίο και αποφύτησε. Ήδη από την εποχή που ήταν μαθητής στον Ελληνισμό, άρχισε να γράφει ποίηματα που ο ίδιος απίκυλε σε εθνικές εορτές και επετείους. Σπούδασε φιλοσοφία, φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, από όπου έλαβε το πτυχίο το 1955. Παρακολούθησε μαθήματα ψυχολογίας στο εξωτερικό. Έλαβε δίπλωμα φιλολογίας και γερμανικής γλώσσας της Ακαδημίας του Μονάχου. Νεότατος έγινε διευθυντής στο νυχτερινό γυμνάσιο του Πειραιακού Συνδέσμου, την εποχή που αυτό λειτουργούσε στο δεύτερο και τρίτο όροφο στην οδό Καραΐσου 153. Μελετώντας κάποιος τον Άγγελο Βογάσαρη, εκπλήστε καθώς αμέσως έρχεται σε επαφή όχι με έναν τυπικό καθηγητή φιλόλογο γυμνασίου, αλλά με έναν κοινωνικό επαναστάτη. Διότι ο Βογάσαρης υπήρξε άνθρωπος που είχε επιλέξει να διδάσκει στο νυχτερινό γυμνάσιο τα άπορα και φτωχά παιδιά της πόλης, λαμβάνοντας αναμοιβή πολύ κατώτερη από εκείνη που θα λάμβανε αν είχε επιλέξει το διορισμό του σε ένα γυμνάσιο δημοσίου. Ο Βογάσαρης ήταν ανεπιτίδευτος στους τρόπους και στη σκέψη, θερμός εραστής της ελευθερίας και βαθύτητα ανθρωπιστής. Στις σελίδες των έργων του καταγράφει το ανθρώπινος πόνος και η προσπάθεια των ανθρώπων για ψυχική ανάταση. Δημοκρατικός στα βάθη της ψυχής του, οραματίστηκε μια πολιτεία αγάπης και δικαιοσύνης. Σαρκαστικός στην εποχή μας, στυλίτευσε την υποκρισία, το ψεύδος. Ακολούθησε τα μονοπάτια της δημιουργικής θλίψης, εκείνης που οδηγεί τελικά τους ανθρώπους στην επανάσταση. Παρέμειναν υπότακτη φύση σε νόμους, διατάξεις και τυποποιημένες συμπεριφορές. Για τον Βογάσαρη, η ελευθερία, η δικαιοσύνη, η ανεξαρτησία δεν ήταν απλές έννοιες χωρίς νόημα, αλλά υπέρθετες αξίες που αποτελούσαν τους οδηγούς της ζωής του. Μια διάλεξή του το Μάρτιο του 1968 στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, σε αυτήν την αίθουσα, προσπάθησε να σταματήσει η ασφάλεια τότε, γιατί σαν θέμα της είχε τη ζωή και το έργο του Ισπανού ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στο βιβλίο του για τον Κώστα Καριωτάκη έγραψε: «Η αγάπη, η κατανόηση, η συγχώρεση οδοπατήθηκαν τους τυποτένιους, τους μικρούς εκείνους που προβάλλουν το βρώμικο ανάστημά τους σε κάθε τι ευγενικό. Ο εγωισμός, η μετριότητα αγκάλιασαν τον κόσμο. Λίγωσαν επανώθαν τη γενιά μας. Τη βούτυξαν με πείσμα στις μικρότητες. Ο φθόνος και το ψέμα κυριάρχησαν. Οι αξίες κομματιάστηκαν. Η υποκρισία μας αγκάλιασε. Τα περισσότερα έργα του Βογάσαρη καταπιάνονταν με τον αγώνα των ανθρώπων παγκοσμίως να ελευθερωθούν από τα καθεστώτα που τους κυβερνούσαν. Το έργο του σιωπή, καλύτερα σιωπή, αποτελούσε μια ποιητική σύνθεση αφιερωμένη στα 40 χρόνια από το θάνατο του ποιητή Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ενώ στο έργο του Το Φάντασμα του Τσε Γκεβάρα υπογραμμίζει την πίστη στον άνθρωπο και το δικαίωμά του να ζει ελεύθερο. Το 1984 δημοσίευσε βιβλίο αφιερωμένο στον Ιρλανδό αγωνιστή Μπόμπι Σάντς, που είχε κηρύξει απεργία πείνας και δεν δέχτηκε ιατρική περίθαλψη. Γιατί η Θάτσερ και η αγγλική δικαιοσύνη αρνιόταν το καθεστώς πολιτικού κρατούμενου σε φυλακισμένους του Ήρα. Τελικώς ο Μπόμπι Σάντς πέθανε από ασυτεία. Ο Βογάσαρης διατυπώνει σε αυτό το έργο ένα αξίωμα που ισχύει μέχρι και σήμερα. Πως η ελευθερία στηρίζει τη δικαιοσύνη, και όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει και ελευθερία. Διότι την ελευθερία που επικρατεί σε μια χώρα τη μετράμε με τον αριθμό των άδικων αποφάσεων που εκδίδονται στις δικαστικές αποφάσεις, στις δικαστικές αίθουσες. Ο Βογάσαρης έγραψε πολλά βιβλία, δοκίμιο, ψυχολογικές, βιογραφίες, μυθιστόρημα, αφηγήματα, ποιήση και θεατρικά έργα. Ακόμα πολλά ραδιοφωνικά έργα όπως George Gershwin, Cole Porter, Al Johnson, Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, Φρυδερίκο Σοπέν και άλλα τα οποία όμως δεν διασώθηκαν, καθώς δεν μαγνητοφωνήθηκαν. Αυτά τα έργα σκηνοθέτησαν ο Μάριος Πλωρίτης, ο Μίτσος Λυγίζος και ο Φρίξος Ηλιάδης και σε αυτά έλαβαν μέρος γνωστοί ηθοποιοί όπως η Αλέκα Κατσέλη, ο Θάνος Κοτσόπουλος, Νίκος Τζόγιας, Σταύρος Ξενίδης και άλλοι. Ο Βογάσαρης, εκτός από καθηγητής στο νυχτερινό γυμνάσιο του Συνδέσμου, έδειχνε συχνά ομιλίες περί ελευθερίας στην αίθουσα που βρισκόμαστε σήμερα που πάντα ήταν γεμάτη. Ο Άγγελος Ευτύχιος Βογάσαρης πέθανε το 2004.
αφήνοντας όλη του την περιουσία στον Πειραϊκό Σύνδεσμο, τον οποίο αγάπησε πάρα πολύ. Την αγάπη για το σύνδεσμο την είχε κληρονομήσει από τη μητέρα του Χαρίκλια, η οποία να σημειωθεί το έτος 1977-1978 είχε ανεκριθεί από τον Πειραϊκό Σύνδεσμο μεγάλη ευεργέτητα, καθώς μαζί με τους Μποδοσάκη, Αθανασιάδη και Νικόλαο Μίχαλο είχαν δωρήσει το ποσό των 296.000 λαχμών για την κάλυψη διδάκτρων απόρων μαθητών. Στοιχείο που βρέθηκε προσφάτως στην ολοκλήρωση ιστορίας του Πειραϊκού Συνδέσμου από τον συγγραφέα Στέφανο Μίδες. Το όνομα του Βογάσερη συγκαταλέγεται των κορυφαίων ευεργετών του Συνδέσμου, όπως υπήρξαν οι ευγενείς ευπατρίδες Αντιτεργέστη, Βαρόνι Στέφανος και Αμβρόσιος Ράλης, εκτελεστές της διαθήκης του Βαρόνι Κίμωνος Ράλη, που απέδωσαν στο Σύνδεσμο το 1921 αστρονομικό ποσό για την εποχή, που συνετέλεσε την ίδρυση εντός του Μεγάρου της αίθουσας αυτής που σήμερα βρισκόμαστε. Να σημειωθεί πως η ευεργεσία του Βογάσαρη προς το Σύνδεσμο ξεπερνά σε μέγεθος χρηματικά ποσά που δόθηκαν στο παρελθόν από σημαντικούς πολιτικούς και οικονομικούς παράγοντες της χώρας, όπως οι ευεργέτες Λεωνίδας Μίχαλος, αδερφοί Κωνσταντίνος και Ζανής Μίχαλος, που χωρίσαν τον ποσό των 500.000 δραχμών. Ο ομογενής από τη Μανσούρα της Αιγύπτου Αντώνιος Κυρδάνης, ο Ιωάννης Πεσματζόγλου, η Ειρήνη Μαξίμου, το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιός, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ο Ιωάννης Κουτόπουλος, ο Ηλίας Μανούσος, ο μεγαλομήχανος Ευστάθιος Δελαβέρης, ο Ναύαρχος Σταματέλος, η αδερφή μου Τζόπολη, οι οικογένειες Δημοσθένου Πουρή και Κώστα Βάθη και εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες άλλοι που με μεγάλα ή μικρά ποσά, με ακίνητα ακόμα και με δωρεά ρούχων, παπουτσιών, συσιτίων, σε δύσκολες για την κοινωνία περιόδους ή και θελοντική εργασία στάθηκαν αιτία του έργου του Συνδέσμου να είναι διαρκώς εξελισσόμενο και μεγαλειώδες. Ο Πειραϊκός Σύνδεσμος θα στέκεται πάντα ευγνώμονα στον ευεργέτη Άγγελο Βογάσαρη. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, χαράχτηκε και η μορφή του στην είσοδο του Μεγάλου, όπως θα φεύγεται δεξιά, υπάρχει η προτομή του. Είναι το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει ο Πειραϊκός Σύνδεσμος για αυτόν τον ανθρωπιστή και μεγάλο ευεργέτη. Είπα προηγουμένως για τον κύριο Στέφανο Μίλες, τον πρόεδρο της Φιλολογικής Τέχης Πειραιώς, αγαπητό φίλο και τακτικό μέλος του Πειραϊκού Συνδέσμου. Το βιβλίο που σας μοιράστηκε προηγουμένως το έχει γράψει ο κύριος Μίλεσης, έκανε προσωπικές για πολύ μεγάλο διάστημα έρευνες για να βρει στοιχεία και τελικά εξεδόθη από το Σύνδεσμο και σήμερα, την ημέρα αυτή, σας έχει δοθεί σε όλους ή τουλάχιστον προηγουμένως μοιράστηκε, αλλά όποιος άλλος κύριος θέλει θα έχουμε για να πάρετε όταν φεύγετε. Έχει γράψει λοιπόν το βιβλίο του Άγγελου Βογάσαρη, «Ο άνθρωπος, ο λογοτέχνης, ο ευεργέτης», το 2021. Και πρέπει να σας πω ότι εντός των επομένων δύο μηνών θα κυκλοφορήσει η ιστορία του Πειραϊκού Συνδέσμου, ένα μεγαλειώδες βιβλίο, το οποίο και αυτό επιμελήθηκε και έχει συγγράψει ο κύριος Μίλεσης, ένα βιβλίο που θα είναι και η ιστορία του Πειραιά συγχρόνως. Γιατί αυτά τα που βρήκαμε στα αρχεία μας και όχι μόνο, είναι εκπληκτικά στοιχεία και μέχρι στιγμής δεν τα γνώριζε κανένας. Επειδή μιλήσαμε για τα άπορα και νυχτερινά παιδιά, πρέπει να κάνω μια μνήμα σε αυτό. Ο Πειραϊκός Σύνδεσμος ήταν το πρώτο σωματείο, ο πρώτος φορέας, όχι της πόλης του Πειραιά, της Ελλάδος, που ίδρυσε πρώτος τα νυχτερινά σχολεία, δημοτικό γυμνάσιο, για να μπορούν τα παιδιά που εργαζόντουσαν ή που δεν είχαν άλλους τρόπους να σπουδάσουν, δωρεάν εντελώς, να σπουδάζουν στο Πειραϊκό Σύνδεσμο. Άλλωστε, γι' αυτό ο Πειραϊκός Σύνδεσμος έχει βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών με 3 χρυσά βραβεία για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού στην Ελλάδα. Είμαι πραγματικά πολύ περήφανος και συγκινημένος, γιατί η μοίρα το έφερε αυτή τη στιγμή να προείσταμαι του Διοικητικού Συμβουλίου του Πειραϊκού Συνδέσμου, ενός συνδέσμου που φέτος κλείνει 130 χρόνια συνεχούς προσφοράς και λειτουργίας, όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και πανελληνίως, στον πολιτισμό, στις τέχνες και σε πολλές άλλες δραστηριότητες που σήμερα προσφέρει στα
στα παιδιά, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά και γενικότερα. Συγγνώμη που σας κούρασα, αλλά είχα το χρέος, αλλά και την τιμή και έπρεπε να αναφερθώ σε αυτό το μεγάλο ευεργέτη μας, τον Άγγελο Ευτύχιο Γάσαρη, και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να αποτίσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του ανθρωπιστή και ευεργέτη του Πειραιακού Συνδέτου. Για τον Ευερέγγι έργα αποκλειστικά του κ. Παναδημητρίου, μετά από την ευγενική προτροπή του Ιδρύου, θα σας παρουσιάσω τρία τραγούδια δικά μου. Τα τραγούδια αυτά ανοίγουν σε ένα ευρύτερο κύκλο μελοποιημένης ποιήσης σε ερωτικό στα ουράνια. Έχω την τιμή σε αυτήν την πρώτη τους επιτέλεση να τα ερμηνεύσει η καταξιωμένη σοπράνο και καθηγήτρια του έργου συνδέσμου του Ιδρύου, Ελένη Σταμίδου. Είναι το γιατί, η καομίνα και η αγάπη. Thank you.
Thank you.
ετοιμάσω τους μουσικούς και να πάρετε μια ιδέα για το τι θα ακολουθήσει. Πριν από κάποιες δεκαετίες, δύο αδελφάκια πέρασαν την πόρτα του Πειραϊκού Συνδέσμου για να γραφτούν με τη μητέρα τους στο βιβλίο στην τάξη κιθάρας και ακορντεόν του Βασίλη Αρχιτεκτονίδη. Ήταν ο Δημήτρης Παπαδημητρίου με τον μεγαλύτερο αδελφό του, τον μετέπειτα σπουδαίο πολιτικό μηχανικό Γιώργο, που μετήθησαν από τους αδελφοκήπους του Πειραιά και ήθελαν να συνεχίσουν τις μουσικές τους σπουδές. Σπουδές που είχαν ήδη προδιετία ξεκινήσει στο εκεί παράρτημα του Ελληνικού Οδείου, ένα ισόγειο κατάστημα της οδού Φιλιππίδου. Εκεί πάνω στο πολύ στενό πεζοδρόμιο που χωρούσαν δεν χωρούσαν δύο πεζοί, με τέχνη μπήκαν τρεις μικρές καρέκλες και ο χαρισματικός πλην πληθωρικός καθηγητής μουσικής Λαβουδάκος, καθιστός τους διεύθυνε με ένα χάρακα. Παίζαν το Σόβε Λαόλας και το Άστε τα μαλάκια σου, προσπέρσιν των περαστικών και εννοείται χάρη διαφημίσεως του παραθύματος του Οδείου, δίνοντάς τους παράλληλα ένα πιο απτό μάθημα ζωής για τη μουσική στην Ελλάδα. Ο Πειραϊκός με το Οδείο του ήταν μια τεράστια αλλαγή. Εδώ το τότε κλίμα ήταν αυστηρό και κλασικόστροφο. Αυτό όμως τους πήγε καλά, γιατί και αυτοί από μωρά άκουγαν οικογενειακώς κλασική μουσική φανατικά. Από κάτω από το Οδείο, ο Βιβλιοπόλης, Μαυρογιώργης, καταπληκτικός παίκτης της αρμόνικας, του παρέχει αφιδώς ρεπερτόριο κλασικό σε μεταγραφή για κιθάρα, συνήθως του Τυρταίου, πιο δίπλα Ιωνίδιος, όπου με αγάπη εκφύτησε αργότερα. Πέρασαν πολλά χρόνια έκτοτε και το μουσικό ταξίδι είχε πολλές περιφέρειες ανά την Αθήνα, αλλαγές δασκάλων, τόπων και ιδεών. Αλλά επειδή ο τηλεφώνος πάντα γυρνάει στο τόπο του εγκλήματος, θα τους ξανά ο Δημήτρης εδώ, δίπλα στους Πειραιώτες, που τόσο αγάπησε αφού τον Πειραιά μετά την Αλεξάνδρεια έκανε συνειδητά ελλαδική πατρίδα του. Του ζήτησε ένα βιογραφικό και μου είπε: «Αν ένας καλλιτέχνης χρειάζεται στα 60 του βιογραφικό, βράστα χαράλαβε. Κάποιες επικεφαλίδες», συμφώνησε. Από την Αλεξάνδρεια ήρθε το Σεπτέμβριο του 1966. Σπούδασε κλασική κιθάρα με τον Ευάγγελο Σαμπόπουλο, πιάνο με τον Γιάννη Τζόγκη και βιολί με την Άννα Σταρνόσκηνα. Αλλά έπαιξε και λαϊκά όργανα. Την νομική δεν την ολοκλήρωσε, αλλά όμως στους φοιτητικούς της χώρους πρωτοεντάχθηκε καλλιτεχνικά. Το θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, το τρίτο πρόγραμμα υπό τον Μάνο Χατζηδάκη και τη σπουδαία παρέα του, το νέο ελληνικό σινεμά και το ελληνικό θέατρο. Μια δεκαετία αργότερα μπήκε στο Πειραιά μέσα από επιτυχημένα σύρια. Αναστασία, Λόγω Τιμής, Μάγισσα της Μύρης κτλ. Παράλληλα πάντα η κλασική μουσική. Έγινε φέλογος της τάξης σύνθεσης του Κάμπλεγουντ, της Boston Symphony Orchestra, με δασκάλους όπως τον Χένρι Φιτιό, τον Τζον Βίλιαμς, τον Στιβ Ράιχ και τον Σέιζιο Ζάρο, μεταξύ άλλων. Συνολικά, συνέθεσε μέχρι σήμερα 38 θεατρικές μουσικές για όλα σχεδόν τα είδη θεάτρου. 36 ταινίες, 15 σύρια, 12 συμφωνικά έργα, 2 όπερες, μικρότερα έργα μουσικής δωματίου. Εξέδωσε 33 δίσκους. Η μουσική αυτή έχει βραβευτεί με 15 ελληνικά και διεθνή βραβεία, 5 χρυσούς, 3 πλατινένιους δίσκους και φέτος 3 υποψηφιότητες για το Διεθνές Δισκογραφικό Βραβείο Κλασικής Μουσικής όπως κλάση για το κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 1, που κυκλοφόρησε σχεδόν σε όλο τον κόσμο από τη γερμανική εταιρεία MBG. Έχει ιδρύσει το ελληνικό σχέδιο που με χορηγίες της Αριώνα οργανώνει, παραγγέλνει και παράγει κάθε χρόνο πολιτιστικά έργα με γενικό τίτλο «Ο άγνωστος ελληνισμός». Έχει υπάρξει διευθυντής του τρίτου προγράμματος, Γενικός Διευθυντής της Ραδιοφωνίας και Μουσικών Συνόλων ΕΡΤ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ και πρόεδρος της Κρατικής Σχολής Ορχιστρικής Τέχνης. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μαέστρους και ερμηνευτές, Έλληνες και ξένους όπως ο Πειραζόν, ο Πόπενο, Καρυπινός, ο Πέτρο, Οικονόμου, Βουβέλης, Καραγιάννης, Ταμίδου, Αγωστόλη, Μούσουλα, ο Κεραμίδης, ο Γιάννης Ελβιάδης και άλλοι. Ορχήστρες όπως η Κόβα, η Καμεράτα, η Συμφωνική και η Χοροδία της ΕΡΤ, η ορχήστρα του Δήμου Μακεδονίας και άλλες, συνεργάστηκε σε ολοκληρωμένους κύκλους τραγουδιών με Έλληνες λαϊκούς τραγουδιστές, όπως η Ελευθερία Καμιτάκη, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Κώστας Μακεδόνας, ο Αρχίδης
Αρκίνος Ιωαννίδης, Ανδρεάδος, Θαλασσινός, Γιωργάτης και σε περιορισμένο αριθμό ταμιτών με άλλους, όπως η Χάρης Αλεξή, επίτιμο του σχολείου, ο Λόγος Δαλάρας, Δημητράτος, η Βερόνια Καραβάκη και πολλοί άλλοι. Έκατε έχουν τεχνηθεί στο Λίκο Σέντερ, στην UNESCO Σάλε και σε πολλές μεγάλες αίθουσες του εξωτερικού. Στο κοινό της Ελλάδας τον συνέστησε ο Μάνος Πατζηδάκης το 1980, ο Μίκης Θοδωράκης το 1990 και σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Χέμπερ Φον Κάραγκαν με επιστολή του προς τον καθηγητή Γιάννη Γεωργάκη. Άμεσα θα κυκλοφορήσει ο δίσκος με τον Κώστα Μακεδόνα, ο πιανιστής, και το κοντσέρτο για βιολί σε παγκόσμια διανομή. Συνέντευξη για τη μουσική για τις τελετές αυτής και παράδοσης της φλόγας των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού. Από το κλασικό ρεπερτόριο που συνθέτει, θα παιχθεί πρώτα ένα ολιγόλεπτο διμερές έργο για σόλο πιάνο με τίτλο «Εξομολογήσεις». Το πρώτο μέρος θα το ερμηνεύσει η Φόβη Μαϊναδάκη και το δεύτερο μέρος η Φένια Πατήκα.
Μητσοτάκη στη εξομολόγηση 2.
για τα τραγούδια που θα αποκτήσω. Συνεχίζουν εννοείται σε συνδέσεις του Παπαδημητρίου και θα ακουστούν τραγούδια από τους κύκλους. Τραγούδια για τους μήνες, στις ψυχή στο παρακάτω, τα βάπτης που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός, μπαλάτες της οδού Αρθίδων σε ποιήση Δημήση Καψάλη, από την ποινία Τσαλατακινός του Αιώνη και τραγούδια από τις σειρές Αναστασία, Λόγω Τιμής 92, Μάγισσες της Μύρνης, Μη φοβάσαι τη φωτιά, Μια νύχτα του Αυγούστου, Η ζωή που δεν έζησα. Τώρα θα σας πω δύο λόγια για τον κάθε τραγουδιστή του λαού. Η Βερόνικα Λαμπάκη είναι ηθοποιός και τραγουδίστρια. Σπούδασε στη Σχολή του Θεάτρου Τέχνης, στο Δύο Πανίων, Ακορντεόν και Θεωρητικά Μουσικής και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Ιστορία Τέχνης. Έχει συμμετάσχει σε πολλές μεγάλες παραγωγές στο Ελεύθερο Θέατρο. Πρόσφατα έχει πρωταγωνιστήσει στο Θέατρο Τέχνης στη ζωή της Μαρίκας Μίνη. Και σε λίγες μέρες θα συμπρωταγωνιστήσει στο έργο Καλιφόρνια Dream του Κατσικουνούλη. Που θα εγκαινιάσει το νέο θέατρο προς Αράκους εδώ στα Καρδίνια στη σκηνοθεσία του Σταύρου Καραγιάννη, διευθυντή της Σχολής Δραματικής Τέχνης του Ρήμου. Ως τραγουδίστρια παρουσίασε προσωπικούς κύκλους τραγουδιών των συνθετών Νίκο Ξηγάκη, που κυκλοφόρησε πριν ένα χρόνο, και του Βαγγέλη Κορακάκη, που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες. Με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου συνεργάστηκε στα τραγούδια Πάμε να βρούμε λίγη θάλασσα και Μια νύχτα του Αυγούστου. Και σε πολλές του τελευταίου χρόνου συναυλίες ως βασική ερμηνεύτρια. Η Ελένη Σαμίδου, καθηγήτρια κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού του Πειραϊκού Συνδέσμου, μετράει στο βιογραφικό της πολυάριθμες συνεργασίες με την Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς και ορχήστρες όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Καμεράτα και τα μουσικά σύνολα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει πρωταγωνιστικούς ρόλους σε έργα όπως «Ο Μαγικός Αυλός», «Κάρμεν», «Ιδωμενέας», «Κοζί Φαντούτε», «Λαμποέμ», «West Side Story», «Βαφτιστικός», «Απάκηδες των Αθηνών», «Όπερα της Πεντάρας» και πολλά άλλα. Έχει ειδικευτεί στον τομέα της σωστής χρήσης άγουσας και ομιλούσας φωνής, παραδίδοντας πολυάριθμα, σεμινάρια και μαθήματα. Στη συνέχεια, ο Γιώργος Φλωράκης συνεργάζεται με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου από 16 ετών. Έχει συμμετάσχει σε δίσκους του και συναυλίες μαζί του ως βασικός ερμηνευτής σημαντικού μέρους του έργου του επί πολλές δεκαετίες. Προσωπικός κοινός δίσκοπτο, οι μπαλάτες της οδού Αρθίδων πάνω σε ποίηματα του Διονύση Καψάλη και συμμετοχή στο δίσκο «Δίος Ελληνικός». Είναι παραγωγός της ραδιοφωνικής εκπομπής του τρίτου προγράμματος «Ο Θησαυρός της Πίσω Αυλής». Στη συνέχεια, ο Βάβης Βελισάριος συνδέεται με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, που συνδέει ο πρωταγωνιστικός ρόλος του στο κομιτή ως ΑΧΑΒ, τόσο στο θέατρο όσο και στη δισκογραφική έκδοση. Αλλά επίσης, του συνδέει και το γεγονός ότι θα ερμηνεύσει σε λίγους μήνες τον Ολυμπιό Νικοκυνδάρου σε μουσική του στη τελετή παράδοση της Λόγας στο Καλλιμάρκο. Συμμετείχε επίσης στη προσινή συναυλία του στο Ηρώδη. Ο Γιώργος Καραγιάννης είναι ένας σπουδαίος και ολοκληρωμένος μουσικός, αντιπροσωπευτικός μιας νέας γενιάς σολής λαϊκών οργάνων, με πλήρη ακαδημαϊκή γνώση δυτικής και ανατολικής μουσικής. Διπλωματούχος πιάνου, σύνθεσης αρμονίας αρτίστηξης, παίζει ηχογραφή και διδάσκει, αλλά και ερμηνεύει πολιτικά με τον ιδιαίτερο λαϊκό τρόπο που μόνο οι αυθεντικοί οργανοπαίκτες μπορούν. Εδώ, σε ειδικές αποστολές, όπως η Άννα της Κοκκινιάς. Και ένα νέο της τελευταίας στιγμής, υπήρξε και ξεκίνησε τα μαθήματά του στο Δίο του Πειραϊκού Συνδέμου σε ηλικία 4 χρονών. Και άλλη την θεωρία. Καλή σας ακρόαση.
Και τώρα είναι ένα τραγούδι το οποίο ενώνουμε θεωρητικά. Λέγεται σε παλαιό συμμαθητή, όπω θα το ονομάσω σε παλαιό συμμαθητή, και θα το αφιερώσω στου συνομοθήτου τη Ιωλίδη. Thank you.
Oh, mm-hmm.
ο ήχος της φωνής σου που κρατώ μες στον άλλο.
Ενώ αυτό το αφιερώνω στους καθηγητές. Όχι. Μη σπέρνεις γύρω στο σκοτάδι. Ένα ποιητικό, ένα ποίημα του Διονύση Καψάκη, το αφιερώνω στον εαυτό μου πρώτα απ' όλα και στους καθηγητές. Thank you.
τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους, όπως καταλάβατε, είναι το προήμιο ενός λαϊκού δεύτερου. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Το δύο είναι ο δύο πυραιός. Έχουμε μερικά τραγούδια στα οποία λάβαμε υπόψη περισσότερο το πυραιός από το δύο. Thank you.
Θα παρουσιάσω την ορχήστρα μας, ο Γιώργος Μουάς στο πιάνο. Και τι να πω, θα ξαναβρεθούμε στα ίδια μέρη κάποια στιγμή.